Και έχουμε και τον Ορειβατικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου, τα μέλη του οποίου είναι ιδιαίτερα δραστήρια και έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετό διάστημα τις εξορμήσεις. Την Κυριακή έχουμε ακόμα μία εξόρμηση. Σε ποιο φαράγγι? Λοιπόν, σε ένα από τα πιο γραφικά μέρη του Λασιθίου, μία πεζοπορία. Ακριβώς. Είναι στο φαράγγι του Χαρκοματά, Κυριακή 19 Ιουνίου. Και προτείνω να πάμε στον κύριο Θανάση Κολοτούρο. Είναι μέλος του ΔΣ του Ορειβατικού Συλλόγου, βέβαια, Αγίου Νικολάου. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αγία Ρουμέλη. Και αρχηγός αποστολής, βέβαια. Και αρχηγός αποστολής. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, πολύ καλά εσείς? Είμαστε μια χαρά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ιδιωτική πρωτοβουλία σήμερα εκεί η παρουσία σας στην περιοχή, σωστά? Σωστά, σωστά. Έχετε ξεκινήσει να περπατήσετε. Για πείτε μας λίγο για το σημερινό. Πού σας πετυχαίνουμε, σε ποιο σημείο? Μες στην Αγία Ρουμέλη, τις τελευταίες μέρες περπατώ στα Λευκά Όρη. Θα συνήθω για Σούγια και την επόμενη για Ομαλό. Η φύση είναι πιο όμορφη τους χειμερινούς ή τους καλοκαιρινούς μήνες? Ή κάθε περιοχή έχει την ομορφιά της, έτσι? Για μας πάντα είναι όμορφη. Είτε είναι χειμώνας είτε καλοκαίρι, οι ομορφιές υπάρχουν. Η πεζοπορία αυτή τις επόμενες μέρες πόσες ώρες θα διαρκέσει, ποιος μπορεί έτσι να σας ακολουθήσει σε αυτό για το Κυριακή μιλάμε. Ταξίδι, βέβαια. Την Κυριακή, ναι, κατάλαβα. Είναι 12 χιλιομετράκια, εντάξει, 5 περίπου ώρες θα κάνουμε. Απευθύνεται στα μέλη του συλλόγου. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει αφού εγγραφεί σαν μέλος. Έτσι. Θα είναι αδιαθέτει ορειβατικό μποτάκι, ξέρω εγώ, ναι. Μπορεί να περπατήσει, να μας ακολουθήσει. Αυτό. Εντάξει. Με τη βοήθεια όλων θα τα καταφέρει. Τι θα κερδίσουμε μέσα από τη συμμετοχή μας? Τι κερδίζει ένας ορειβάτης, ερασιτέχνης, χωρίς εμπειρία, που συμμετέχει σε μια αποστολή σαν τη δική σας? Ομορφιά. Θα αντικρίσει πολύ ωραίες εικόνες. Θα γνωρίσει την κριτική φύση. Γιατί λίγοι γνωρίζουμε τον τόπο μας. Πάντως, ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου δεν έχει σταματήσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα να κάνει εξορμήσεις, να διοργανώνει ωραίες δραστηριότητες για τα μέλη, αλλά και για άτομα που θέλουν να γίνουν τώρα μέλη. Οπότε, μετά την Κυριακή, θα ακολουθήσει σε εβδομαδιαία βάση μια εξόρμηση. Τι ακριβώς προγραμματίζετε? Εμείς κάνουμε 4 το μήνα. Δεν σταματάμε ποτέ όλο το χρόνο. Υπάρχει το πρόγραμμα στο blog του Συλλόγου. Μπορεί οποιοδήποτε να ενημερώνεται και να εγγραφεί μέλος να μας παρακολουθεί. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη και να συμμετέχουν βέβαια σε αυτές τις ξεχωριστές δράσεις, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Αν μπορείτε να γυρίσετε και την κάμερα του κινητού να δούμε πού βρίσκεστε, γιατί ζηλεύουν ορισμένοι εδώ. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πλάνο που μας δίνει ο κύριος Κολοτούρος αυτή τη στιγμή. Είναι το απέραντο γαλάζιο, δεν καταλαβαίνεις που σταματάει. Είναι αυτή η ομορφιά. Και εδώ είναι το κάστρο. Του βουνού βέβαια, του ορεινού όγκου. Και απέναντι το απέραντο γαλάζιο. Το κάστρο, για πείτε μας, σε ποιο σημείο? Είμαι στον Κούλε, στο κάστρο εδώ της Αγίας Ρουμέλης. Είστε ακριβώς εκεί, μάλιστα. Ναι, ναι, ακριβώς. Να είστε καλά. Φαίνονται τα Λευκά Όρη, Ζαρανό Κεφάλα. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Από τους τυχερούς, από τις όμορφες συνδέσεις. Μπορείτε κι εσείς. Βέβαια, ο καθένας μπορεί, αρκεί να το θέλουμε, να έχουμε χρόνο και να έχουμε και διάθεση. Να είστε καλά. Λοιπόν,